πραγματοποιήθηκαν σήμερα το μεσημέρι τα εγγένεια του κάθε του άξονα Κομωτινής Νυμφέας Έλληνο-Βουλγαρικών Συνόρων με συνολικό μήκος 22,5 χιλιόμετρα από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπύρτζη. Ολοκληρώθηκε το τμήμα που δίνουν σήμερα στην κυκλοφορία μέσα σε 2 χρόνια. Ολοκληρώθηκε επομένως ο κάθετος άξονας από την Εγνατία προς τη Βουλγαρία. Μας μένουν 2 ακόμη άξονες κάθετοι στην Εγνατία. Το συνολικό κόστος του οδικού άξονα άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα τελευταία 6,5 χιλιόμετρα που είχαν απομείνει για να ολοκληρωθεί, 13 εκατομμύρια ευρώ με ισόπεδο κόμβο και φωτεινούς σηματοδότες για την ασφάλεια των οδηγών. Η ολοκλήρωση των υποδομών της χώρας είναι εθνική προσπάθεια και δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Με την παράδοση και του κάθετου άξονα της Εγνατίας στην Κομωτινή, επανακτά η Θράκη το πλεονέκτημα των συνδυασμένων μεταφορών, κάτι που θα βοηθήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής και της χώρας, υπογράμμισε ο κύριος Πύρτζης. Σε ό,τι αφορά τους άλλους 2 κάθετους άξονες, σε Ξάνθη και Εύρο, υπογράμμισε πως για την Ξάνθη μέσα στο Μάρτι θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός και για τον Εύρο, που επιτέλους υπάρχει πρόοδος εργασιών, το πρώτο τμήμα θα παραδοθεί τον Αύγουστο του 2017 και το δεύτερο το 2019. Για τα διόδια, ο κύριος Πύρτζης δήλωσε πως χρειάζονται σε αυτοκινητοδρόμους και σε κάθετους άξονες, αρκεί να είναι αναλογικά, ηλεκτρονικά και με πρόβλεψη για τους οικονομικά αδύναμους. Η δική μου εισήγηση είναι σε όλους τους αυτοκινητόδρομους να μπουν αναλογικά, ηλεκτρονικά δηλαδή, με συγκεκριμένες προβλέψεις για τις τοπικές κοινωνίες και για πολίτες που ανήκουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες και χρειάζεται να τους στηρίξουμε. Ο κύριος Πύρτζης βρέθηκε και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όπου αντάλλαξε χειραψίες με τους Έλληνες και Βούλγαρους αστυνομικούς. Εκεί ενημερώθηκε από τους τελωνιακούς πως ο κάθετος άξονας της Κομωτινής είναι ο τρίτος σε διελεύσεις τελωνιακός σταθμός της χώρας, με πάνω από 1,5 εκατομμύριο διελεύσεις το χρόνο. Άκουσε βέβαια και τα αιτήματα των τελωνιακών για την κατασκευή κανονικού κτηρίου, για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι που απαιτούνται και να περιοριστούν τα φαινόμενα παραοικονομίας και παραεμπορίου που έχουν οξυνθεί.